Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε στο Fit Me Up. Είμαι η Βιργίνη Δικαιουλιά και θα είμαι μαζί σας για την επόμενη ώρα όπως και καθημερινά. Βέβαια, σήμερα λείπει από το πλευρό μου η Αθηνά γιατί είναι άρρωστη. Να της ευχηθούμε για ακόμα μία φορά περαστικά και ευχόμαστε να είναι σύντομα κοντά μας. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς θέλετε να μας παρακολουθείτε και εκτός αυτής της ώρας που είμαστε μαζί σας με το Fit Me Up, μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε TikTok, Instagram, Twitter, Facebook και ό,τι άλλο έχετε γιατί είμαστε σε όλα τα social media. Αλλά να μπαίνετε και στο mad.gr για να παρακολουθείτε όλα τα νέα της επικαιρότητας. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ, γιατί ο Ζάμα Μοφοκένγκ, πόρε Αθηνά που είσαι να το πεις, Ζάμα Μοφοκένγκ λοιπόν, το 2019 κέρδισε επάξια μία θέση στα βιβλία ρεκόρ Guinness, μετά την επίτευξη του τίτλου για τα περισσότερα συνεχόμενα ελαττήρια με το ένα χέρι. Παρακαλώ, say what? Συγκεκριμένα, ο Ζάμα εκτέλεσε ένα απίστευτο ρεκόρ των 34 ελατηρίων στη Νότια Αφρική. Ο ίδιος δήλωσε, όταν είδα τους συνομήλικους μου να κάνουν τούμπες και άλλων ειδών flips, ξετρελάθηκα. Στην αρχή που ξεκίνησα να ασχολούμαι, δηλαδή το 2017, δεν ήμουν τόσο καλός, αλλά εξασκήθηκα μέχρι να γίνω τέλειος. Μπράβο του, θα πω εγώ. Ξεκίνησε να κάνει προπονήσεις με το ένα χέρι εντελώς συμπτωματικά λόγω κάποιου τραυματισμού του στο ένα χέρι και από ό,τι φάνηκε του βγήκε σε καλό τελικά. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι η ιδέα μου να γυρίζω στον αέρα με το ένα χέρι θα με ξεχώριζε από τους συνομήλικούς μου και θα με έκανε να τα καταφέρω τόσο απίστευτα. Μάλιστα, τι να πω εγώ τώρα για τον Ζάμα, θα πω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είναι ένα από τα μότο που έχω εγώ στη ζωή μου και όπως βλέπετε, ίσως και το πιο βασικό μότο, στον Ζάμα βγήκε σε καλό, γιατί ναι, μεν τραυματίστηκε, αλλά κατάφερε να μπει στο ρεκόρ, στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Συγχαρητήρια λοιπόν, Ζάμα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πρώτο μας break. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι και πάλι κοντά σας και είμαι έτοιμη να σας δώσω wellness tips. Πάμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα άκρος αγαπημένο λαχανικό ή φρούτο, όπως θέλετε πείτε το, γιατί για εμάς τους Έλληνες νομίζω είναι ένα από τα σήματα κατά τεθέν μας. Ένα θα σας πω και θα καταλάβετε, το βάζουμε στη χωριάτικη σαλάτα. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει για ποιο μιλάω. Είναι λοιπόν η ντομάτα, τα ωφέλη και οι ιδιότητες της ντομάτας, της πολύ αγαπημένης ντομάτας, γιατί εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Μεταξύ των βιταμινών που περιέχονται στις ντομάτες μπορούμε να αναφέρουμε το β' καροτένιο, συγγνώμη, η β' καροτίνη, όπως θέλετε, η οποία έχει αναγεννητικές και ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία των κυττάρων και την όραση. Η ντομάτα περιέχει επίσης λικοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που επιτίθεται στις ελεύθερες ρίζες που παράγουν την πρόωρη κυταρική γύρανση. Αμέ, αν θέλετε να μείνετε νέοι, φάτε μη λίγη ντοματούλα. Σε αντίθεση με άλλα θρεπτικά συστατικά της ντομάτας, τα οποία μειώνονται σε περιεκτικότητα με το μαγείρεμα, το γλυκοπένιο απελευθερώνεται από τα κύτταρα της ντομάτας με τη θερμότητα. Φάτε λοιπόν ζεστή ντομάτα ή γεμιστά ή σάλτσα ντομάτας, γιατί βοηθάει στην αντιγύρανση. Μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι οι ντομάτες μπορεί να κάνουν καλό στα άτομα με άσθμα, ενώ μπορεί να προλαμβάνουν και το εμφύσιμα. Ντομάτες, παιδιά, ντομάτες, πάρτε σακιά με ντομάτες και αρχίζετε να καταναλώνετε. Και αν δεν τα καταναλώσετε και δεν σας βοηθήσουν στην αντιγύρανση, στο άσθμα και σε όλα αυτά που είπαμε, πάρτε τις και πετάξτε τις στους πρώην σας. Άλλο ένα από τα ωφέλη της ντομάτας. Σας το έδωσα. Παίρνουμε ντομάτες και τις πετάμε στους πρώην, τις παίρνουμε. Πάμε τώρα σε ένα γρήγορο break γιατί περιμένει και η καλεσμένη. Είμαι και πάλι κοντά σας, αλλά δεν είμαι μόνη μου, γιατί σε πολύ λίγο θα έρθει εδώ κοντά μου η χορεύτρια κλασικού χορού Γεώργια Νικολοπούλου.
Καλησπέρα. Γεια σου, Γεωργία μου. Τι κάνεις? Γεια σας. Καλά είσαι? Μια χαρά. Καλώς σας βρήκα. Μπορείς να καθίσεις όσο πιο αναπαυτικά μπορείς. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, είμαι μια χαρά. Μόλις ταξίδεψα από Πάτρα να έρθω να σας βρω. Κουρασμένη? Όχι, μια χαρά. Αντάξει. Έχω συνηθίσει. Αυτό. Άμα είσαι συνηθισμένη, αυτό είναι που αρκεί. Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Με πετυχαίνετε σε μια φάση τώρα, μόλις γύρισα από εξωτερικό, από την περιοδία μου. Γύρισα στη βάση μου την Πάτρα, από εκεί είμαι. Και τώρα κάνω κάποιες διδασκαλίες εκεί. Για πάμε όμως λίγο να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια ήταν η πρώτη επαφή που είχες εσύ με το χορό? Η πρώτη μου επαφή ξεκίνησε όταν ήμουνα 5 ετών. Mm-hmm. Η μητέρα μου είδε ότι, κοιτώντας κι εγώ σαν κοριτσάκι ταινίες της Μπάρμπι, Καριοθράφστη, Λίμνη των Κύκνων, αντέγραφα κινήσεις. Αργότερα, ενώ ήμουν γραμμένη στη ρυθμική, ρίξα ένα μπουκάλι με νερό κάτω, το έχισα, με επέπληξε η δασκάλα. Είπα ότι δεν θέλω να ξαναπάω και ενώ κάναμε με τη μητέρα μου μία βόλτα συνοικιακά, της έδειξα μία μπαλαρίνα από την πινακίδα της σχολής χορού και γράφτηκα εκεί, στα 5 μου. Καλά, νομίζω ότι είναι φανταστική η ιστορία αυτή. Ειδικά με το μπουκάλι με το νερό θα μπορούσα να είμαι εγώ. Γιατί και εγώ έκανα ρυθμική, αλλά δεν έφυγα γιατί έριξα κάποιο μπουκάλι με νερό. Έφυγα γιατί προφανώς και νομίζω ότι μπορείς να το κατανοήσεις και εσύ που έχεις περάσει από αυτό το άθλημα. Είναι πολύ απαιτητικά τα πράγματα, ειδικά για τις πολύ μικρές ηλικίες. Είναι ζώρικο άθλημα, δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά βγήκε σε καλό, οπότε. Θεωρείς ότι η ρυθμική σε βοήθησε μετέπειτα προκειμένου να έχεις πειθαρχία στο χορό? Πήγαινα πολύ λίγο. Δηλαδή ήταν κάποιοι μήνες, δεν είχα προλάβει να αποκομίσω πολλά ακόμη. Θα έλεγα ότι όλη η πειθαρχία και ο χαρακτήρας μου επηρεάστηκε κυρίως από το χορό, το κλασικό μπαλέτο. Το οποίο επίσης θέλει πολύ μεγάλη πειθαρχία και μάλιστα θα σου πω εγώ ότι έχω υποδεχτεί πάρα πολλούς χορευτές σε αυτή την εκπομπή τα 2 χρόνια που την κάνω. Και ομόφωνα νομίζω ότι όταν τους ρωτάω ποιο είναι το πιο δύσκολο είδος χορού μου, απαντάνε το μπαλέτο. Θα συμφωνούσες με αυτή την άποψη? Θα συμφωνούσα σίγουρα. Δεν θέλω να μειώσω τα άλλα είδη χορού, αλλά και για μένα είναι σίγουρα το κλασικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ έξυπνο επίσης για μένα, το οποίο με κράτησε σε αυτό. Τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να έχεις πάρα πολύ μεγάλη συνείδηση όλων των μελών του σώματός ταυτόχρονα, έτσι ώστε να, σαν να βάζεις θεμέλια και τουβλάκια το ένα πάνω από το άλλο, σε πολύ συγκεκριμένη θέση, έτσι ώστε να βγει μια άρτια τεχνικά κίνηση. Και ακόμα και κάποια χιλιοστά μπορεί να παίζουν ρόλο. Οπότε όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, δεν επιτυγχάνεται ποτέ το τέλειο, απλά δουλεύεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όλα τα χρόνια της ζωής σου, εξελίσσεσαι, δεν σταματάει ποτέ. Καλά, σε είδαμε και πριν και στο βίντεο, νομίζω ότι είναι πολύ δομημένες οι κινήσεις τις οποίες εκτελείς, παρόλα αυτά με μία, τις βλέπουμε πάλι ξανά, παρόλα αυτά έχουν μία ροή. Το οποίο στο δικό μου μυαλό, που είμαι αθλήτρια ενός τελείως διαφορετικού αθλήματος, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θελήσεις να ασχοληθείς επαγγελματικά συγκεκριμένα με αυτό το είδος χορού? Νομίζω αυτό, το challenge, το ότι πάντα προσπαθείς και δεν φτάνεις ποτέ το ιδανικό. Είναι νομίζω και μία τάση των ανθρώπων να θέλουμε να πηγαίνουμε. Το δύσκολο έχει ενδιαφέρον. Οπότε ήταν αυτό που με μάγεψε σε συνδυασμό με όλη την ομορφιά της τέχνης. Έχει αυτή την ευθραυστότητα και τη δυσκολία μαζί. Άρα το είδες σαν μία δοκιμασία για να καταλάβω, γιατί για μένα, εμένα δεν με τραβάει το δύσκολο. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό εδώ πέρα, δεν θέλω να έχουμε παρεξηγήσεις. είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σίγουρα και αυτό και ότι ένιωθα οικεία, ένιωθα ότι ένα κομμάτι μέσα μου με το που πήγα λέει ότι αυτό θέλω να κάνω. Όλα μου τα τετράδια γράφουν από 5 ετών. Θέλω να γίνω χορεύτρια κλασικού χορού. Δεν άλλαξε ποτέ. Βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο, γιατί τέτοια είμαι, ότι όλα τα κοριτσάκια όταν είναι σε πιο μικρή ηλικία θέλουν να γίνουν μπαλαρίνες. Εννοείται.
συσσαγωγικά πια στο όνειρο για αυτές. Εσύ πώς νιώθεις που τα κατάφερες? Τα κατάφερα. Που τα κατάφερα μου ακούγεται πολύ βαρύκδουπο. Είμαι γενικά αυστηρή με τον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια γυρνώντας πίσω αναγνωρίζω κάποια πράγματα. Θα πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων για ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα, όλες μου τις εμπειρίες. Νιώθω γεμάτη από ό,τι έχω δει ως τώρα. Νιώθω μια εσωτερική πληρότητα, νιώθω πολύ ωραία. Πρόσφατα κοιτούσα μια συνέντευξη που έδωσα πριν 4-5 χρόνια. Στην ερώτηση ποιο είναι το όνειρό μου, είχα απαντήσει να ταξιδεύω και να χορεύω σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό, σε θέατρα, κλασικό χορό, τη Λίμνη των Κύκνων. Και τώρα το διάβασα έχοντας εκπληρώσει αυτό που ζήτησα, οπότε είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Καλά, θα φτάσουμε και στους μελλοντικούς σου στόχους. Να πούμε βέβαια ότι είσαι και πάρα πολύ μικρή, οπότε έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά του εδώ πέρα αυτό το κορίτσι που βλέπετε. Θα πάω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση που είπαμε ότι για τα μικρά κορίτσια είναι λίγο ένα άπιαστο όνειρο. Γιατί θεωρείς ότι ισχύει αυτό? Θεωρείς ότι συμβάλλει η δυσκολία που έχει το μπαλέτο, ότι τα παρατάνε ίσως πολύ νωρίς? Γιατί δεν καταφέρνουν να φτάσουν εκεί που έχεις φτάσει εσύ τώρα? Έχει να κάνει με το δύσκολο που είπαμε πριν. Έχει να κάνει με το πόση υπομονή και επιμονή έχεις. Χρειάζεται πραγματικά γερά νεύρα, που λέμε. Είναι κάτι που πρέπει να έχεις πολύ αυτοπειθαρχία για να το καταφέρεις. Και σε σχέση με το δύσκολο, έχουμε μάθει και λίγο, ειδικά αυτή την εποχή, να αποφεύγουμε το δύσκολο. Η ευκολία, η εικόνα, η ταχύτητα, αυτό νιώθω ότι επηρεάζει και με τις πρώτες δυσκολίες σταματάμε. Βέβαια, μετά έρχεται και ο παράγοντας ανταγωνισμός, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας ανταγωνιστικός χώρος όλος αυτός. Είναι πάρα πολύ. Θεωρείς ότι και αυτό παίζει ρόλο και εσύ πώς έχεις ανταπεξέλθει στο κομμάτι αυτό? Σίγουρα παίζει πάρα πολύ ρόλο και ο ανταγωνισμός. Παίζει πάρα πολύ ρόλο γιατί φέρνει πολύ εύκολα ως αποτέλεσμά του την απόρριψη. Και η απόρριψη έχει πάρα πολλά πρόσωπα και έρχεται πολύ συχνά σε αυτό το χώρο, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση και πολύ λίγες οι θέσεις. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχουμε μόνο μία ομάδα, τη Λυρική. Αλλά και στο εξωτερικό, οι ομάδες που κυρίως που κάνουν κλασικό είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Οπότε όλο αυτό σίγουρα συμβάλλει. Εγώ προσπαθώ να το αντιμετωπίζω σκεπτόμενη τον εαυτό μου ως μονάδα. Να μην συγκρίνομαι. Και πραγματικά πιστεύω ότι επειδή ο χορός είναι τέχνη και η τέχνη έχει να κάνει με την έκφραση του εαυτού μας, κάθε χορευτής έχει κάτι ξεχωριστό να δώσει. Οπότε προσπαθώ να μην συγκρίνομαι, να σκέφτομαι ότι είναι μια χορεύτρια που εκφράζει τον δικό της εαυτό και κανενός ο εαυτός δεν γίνεται να ακυρωθεί. Άρα, από τα λεγόμενά σου, αντιλαμβάνομαι ότι έχεις βιώσει και εσύ την απόρριψη στον επαγγελματικό σου χώρο. Πώς σε είχε επηρεάσει τη δεδομένη στιγμή? Στη δεδομένη στιγμή σίγουρα πέφτεις ψυχολογικά, δεν το συζητώ. Ωστόσο, εγώ προσπαθώ να σκέφτομαι ότι υπάρχει ο στόχος και μέχρι εκεί είναι 50 αποτυχίες. Αλλά μετά τις 50 αποτυχίες, π.χ. λέω ένα αριθμό, υπάρχει επιτυχία. Και αν μου το έλεγε κάποιος αυτό απ' έξω, δεν θα τα παρατούσα με την πρώτη αποτυχία. Οπότε συνεχίζει. Μάλιστα. Είναι το αντίστοιχο που λέμε εμείς στον αθλητισμό, το 10 λίπες μία χαρά, αλλά αυτή η χαρά, συγγνώμη, αξίζει όλες τις λίπες που έχουν προέλθει. Θέλω να μιλήσουμε λίγο ακόμα για τις δυσκολίες. Θέλω να πάω και στον παράγοντα του άγχους, που ξέρω ότι ταλαιπωρεί πολλά νέα παιδιά. Εσύ είχες άγχος στην πορεία σου? Το άγχος για το χορευτή νομίζω δεν φεύγει ποτέ. Α, ωραία, φανταστικό. Πολύ ελπιδοφόρο, ξέρεις. Για πες. Πραγματικά, είναι τόσο ρευστός ο κλάδος και ανασφαλής και επαγγελματικά
και οικονομικά και ως προς τη φυσική σου παρουσία, που βρίσκεσαι, ποια θα είναι η επόμενη δουλειά. Μπορεί να δουλεύεις ως freelancer με παραγωγές, μπορεί να είσαι κάπου. Οπότε όλο αυτό σίγουρα εντείνει το άγχος. Είμαι και εγώ αγχώδης, οπότε δεν βοηθάει. Αλλά είναι και η μαγεία, είναι και η μαγεία. Είναι κάτι το απρόσμενο, είναι κάτι που σε γεμίζει εμπειρίες, έχει αλλαγές. Δεν είναι μια δουλειά γραφείου που ξέρεις ότι είναι αυτό. Οπότε έχει και τη μαγεία του όλο αυτό. Αυτό θέλω να πω. Γεωργία μου, θα σε διακόψω για να πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο break και να επιστρέψουμε όμως για να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Τέλεια. Επιστρέψαμε τώρα με τη Γεωργία Νικολοπούλου και εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, δεν θέλω να πούμε πάρα πολλά, θέλω να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε, γιατί λέγαμε για το παράγοντα του άγχους και το πόσο αυξάνει τη δυσκολία σε αυτό που κάνεις, που από μόνο του είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, και θέλω λίγο να μου πεις εάν σου έχει τύχει ποτέ κάποια αναποδιά επισκηνής. Αναποδιά. Κάποιο περιστατικό, και αυτό το ακούω, μου αρέσει περισσότερο, μη σου πω. Είναι καθημερινό φαινόμενο, θέλω να πω. Για μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Έχω πέσει στο πάτωμα, δεν συμβαίνει κάτι, ξανασηκώνεσαι, ακούς τα γέλια των συναδέλφων σου, αλλά συνεικώνεσαι και συνεχίζεις. Εσένα δεν σου έρχεται να γελάσεις? Εμείς γελάμε, χαμογελάμε, έτσι κι αλλιώς. Το γενικό. Εκείνη τη στιγμή να γελάσεις, να κλάψεις, δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Φανταστικό. Λίγο. Γιατί εγώ θα είχα ξεκαρδιστεί, θα είχα μείνει κάτω, θα γέλαγα, δεν θα συνεχιζόταν η παράσταση, θα με παίρνανε σηκώτη, αντικαταστάτρια, τέλος. Και αυτό. Και να αντικαταστείς κάποιος. Μια χαρά, αν υπάρχει. Ωστόσο, αναποδιά... Είναι αναποδιά να είσαι άρρωστος, αλλά και πάλι πρέπει να χορέψεις, να είσαι τραυματισμένος και πάλι χορέψεις εκείνη τη στιγμή, με φυσικοθεραπείες, συνεχίζεις. Κάτι αστείο, καλά να μπερδέψεις βήματα, δεν το συζητώ. Αλλά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι το καλύπτουμε, ότι δεν περνάει στο κοινό. Βλέπετε το κοριτσί εδώ πέρα, μου τα λέει τόσο όμορφα, τόσο ευχάριστα, και εγώ πάλι την πάω στις δυσκολίες και γι' αυτό θα την ξαναπάω σε δυσκολίες, γιατί πάλι έχουμε ακούσει, όχι εγώ, πολλοί, όλοι, είναι γνωστό, αλλά μπορεί να είναι και μύθος ότι υπάρχει και μία δυσκολία ως προς τα κιλά. Είναι πολύ απαιτητικό στο να έχετε ένα συγκεκριμένο βάρος. Ισχύει, εσύ ακολουθείς κάποια διατροφή? Λοιπόν... Αυτό που σίγουρα έχω πάει σε διατροφολόγο έτσι ώστε να με συμβουλεύει, και αυτό που πιστεύω είναι ότι θέλει μία προσοχή γενικότερα, να φροντίζεις το σώμα σου με αυτά που τρως και από άποψη ενεργειακή, όχι μόνο κιλών, διότι είναι το εργαλείο μας, με αυτό δουλεύουμε, με το σώμα μας. Από εκεί και πέρα το πρότυπο έχει αρχίσει να αλλάζει από αυτό που ήταν από Ρωσίας μεριά, το αποσκελετωμένο, και από την Αμερική κυρίως πλέον έρχονται και γίνονται αποδεκτά όλα τα σώματα, όλοι οι τύποι σωμάτων. Οπότε και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω και να στηρίζω. Υπάρχουν θέατρα που είναι πολύ συγκεκριμένα, ότι θέλουμε αυτή τη σωματοδομή, αυτά τα κιλά, ακόμα και αυτό το ύψος. Αλλά γενικότερα για να χορέψει κάποιος έχει αρχίσει και καταρρύπτεται. Αχ, πολύ χαίρομαι που το ακούω. Εσύ βέβαια έχεις δουλέψει και στο εξωτερικό, έχεις δουλέψει και εδώ στην Ελλάδα. Θέλω λίγο να εστιάσουμε και στις διαφορές που έχει το εξωτερικό με την Ελλάδα. Είναι πολλές. Τελεία. Αυτό. Ως προς τις τέχνες, δυστυχώς, είμαστε αρκετά πίσω. Θα έλεγα ότι το πρώτο είναι πως στο εξωτερικό υπάρχουν ομάδες σταθερές, δηλαδή μπορείς να έχεις μια σταθερή δουλειά, ενώ στην Ελλάδα είναι μόνο μία. Στη Γερμανία, ας πούμε, κάθε πόλη έχει τη δική της ομάδα όπου ήμουν. Από εκεί και πέρα γίνονται πάρα πολλές παραγωγές, υπάρχουν συνέχεια δρόμενα, συνέχεια πράγματα να κάνεις και να ασχοληθείς, να δουλέψεις, συνέχεια ευκαιρίες.
Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν η καλλιτεχνική παιδεία, θα έλεγα, το οποίο βλέπεις το αντίκρισμα και στις αντιδράσεις των ανθρώπων. Εδώ μπορεί να υπάρχει ενθουσιασμός, αν πεις ότι είμαι χορεύτρια μπαλέτου. Ωστόσο, δεν υπάρχει γνώση. Στο εξωτερικό γνωρίζουν και τη δυσκολία του. Υπάρχει περισσότερη εκτίμηση. Τι είναι αυτό που έχεις ανακαλύψει για τη Γεωργία μέσα από το χορό? Για τη Γεωργία μέσα από το χορό, τον εαυτό μου όλο. Και νομίζω και αυτό τα λέει όλα. Να το τεκμηριώσω. Ταυτόχρονα χάνεσαι και βρίσκεις τον εαυτό σου όταν χορεύεις. Και τι εννοώ με αυτό? Βρίσκεις τον εαυτό σου διότι στη σκηνή απογυμνώνεσαι. Πρέπει να περάσεις κάτι στο θεατή. Και για να περάσει αυτό στο κοινό, πρέπει να είσαι εκεί με όλους το είναι και να βγει φυσικά από μέσα σου. Οπότε έρχεσαι αναγκαστικά σε επαφή με το βαθύτερο εγώ σου. Στη σκηνή φαίνονται όλα. Και έχω εντυπωσιαστεί εισαγωγικά και εγώ με το πώς προσεγγίζω και πώς βρίσκω τον εαυτό μου πάνω στη σκηνή. Από εκεί και πέρα, το ότι τον χάνεις έχει να κάνει, είναι στα πλαίσια εξυπηρέτησης ενός ρόλου πάντα. Ποια είναι τα όνειρά σου? Τα όνειρά μου είναι σίγουρα να συνεχίσω να χορεύω. Έχω αυτή την ανάγκη. Δεν ξέρω με ποιον ακριβώς τρόπο και πού. Είναι, όπως είπα, πολύ ρευστός ο χώρος. Θα ήθελα να κατακτήσω την ισορροπία στη ζωή μου, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ, και με δυσκολεύει και εμένα. Μπορεί να ακούγεται το πιο απλό, αλλά η ισορροπία τελικά είναι το πιο δύσκολο και είναι και για μένα η ευτυχία. Και να νιώθω γεμάτη. Αυτό είναι ο στόχος μου. Να κάνω πράγματα που στο τέλος ζωής μου να πω νιώθω γεμάτη. Γεωργία, στο ευχόμαστε. Σου ευχόμαστε να πετύχεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Έχει έρθει η στιγμή να αποχαιρετήσουμε, γιατί αυτό ήταν το Fit Me Up για σήμερα. Αυτή ήταν λοιπόν και η Γεωργία Νικολοπούλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρέθηκες εδώ κοντά μας και που έκανες τόσο δρόμο για να έρθεις και να μας πεις όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα που μας είπες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!